Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το χρώμα του χρήματος βλέπουν οι δικαιούχοι παραγωγή της ενιαίας ενίσχυσης. Από σήμερα το απόγευμα ξεκίνησαν να πιστώνονται οι λογαριασμοί των αγροτών, οι οποίοι θα μπορούν να κάνουν αναλήψεις για να καλύψουν τις αυξημένες τους ανάγκες σταδιακά. Πώς και πώς περιμένουν οι παραγωγοί να πιστωθεί στους λογαριασμούς τους το ποσό της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης, προκειμένου να πάρουν έτσι μια βαθιά, ουσιαστική οικονομική ανάσα. Την περιμένουμε πώς και πώς. Θα βοηθήσει πολύ την κίνηση. Θα είναι ανάσα σε όλη την τοπική κοινωνία, πιστεύω, όχι μόνο στους παραγωγούς. Και οι επαγγελματίες θα πάρουν και ανάσα, ο κόσμος θα καταναλώσει τα κατά αυτά. Νομίζω ότι είναι μια καλή περίπτωση η επιδότηση. Σίγουρα βοηθάει. Και όλους τους παραγωγούς βοηθάει, σίγουρα. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιώργο Κέντρου, οι πιστώσεις στους λογαριασμούς ξεκινούν από αύριο και τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα για το 70% της βασικής ενίσχυσης στα ATMs όλων των τραπεζών μέχρι την Παρασκευή. Ωστόσο, τα χρήματα αυτά θα εξαντληθούν από την πρώτη κιόλας στιγμή, αφού οι υποχρεώσεις των παραγωγών είναι κάτι περισσότερο από αυξημένες. Όχι, πάει για υποχρεώσεις. Υποχρεώσεις δεν μένει τίποτα, δυστυχώς. Στη ΔΕΗ ή παντού, σε διάφορα. Από το ένα χέρι θα τα κρατήσουμε και από το άλλο θα τα παραχωρήσουμε. Δεν είναι δικά μας, ό,τι και να τζιράρουμε και στη λαϊκή κτλ. Δεν είναι δικά μας, είναι ξένα τα λεφτά. Ένα ευρώ. Είναι ξένα. Κόστος παραγωγής, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο, με συνέπεια να μετακυλείται και στους καταναλωτές. Και όλη η καθημερινότητα είναι ακριβή, παιδιά, όπως είναι στην Ελλάδα. Όλοι, δηλαδή και στο σούπερ μάρκετ να πας, κρεοπολείο να πας, είδη σπιτιού, είναι πανάκριβα. Τρέχουσες ανάγκες, με λίγα λόγια, οι οποίες δεν είναι μόνο λογαριασμοί, είναι έξοδα διαβίωσης και συντήρηση αυτοκινήτων, όλα. Θα πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας, θα κάνουμε. Μόνο αυτό, δεν θα εντάξει. Λογικά όχι, κρατάμε και το ΕΛΓΑ μας, έχουμε και τέτοια. Από το 70% θα κρατήσουν όλο το ΕΛΓΑ. Ακούσαμε λοιπόν τι ανέφεραν οι αγρότες και παραγωγοί. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς εξελίσσεται η διαδικασία. Στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Μεσαινίας, ο κ. Γιάννης Πάζιος. Καλησπέρα σας, κ. Πάζιο. Καλησπέρα, κ. Κανελόπουλε, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Πώς εξελίσσεται αυτή η διαδικασία της πληρωμής και αν είναι όλα έτοιμα, να το πούμε. Ναι, όλα είναι έτοιμα. Σήμερα το μεσημέρι ο ΠΚΠ εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση, μιας και είδαμε μέσα σε όλα τα υπολογιστικά συστήματα και στις καρτέλες αγρότη, όπως λέγονται, για τους παραγωγούς. Πιστώθηκαν οι λογαριασμοί και ανέβηκε στο πληροφοριακό σύστημα το δικαιούμενο ποσό για κάθε παραγωγό σε όλη την χώρα. Και με μια ανακοίνωση που εκδόθηκε περίπου κατά τις 3.30 το μεσημέρι, ενημερώνονται όλοι οι παραγωγοί της χώρας και της Μεσσηνίας ότι από αύριο το απόγευμα στην Τράπεζα Πειραιώς θα είναι διαθέσιμα τα χρήματα της επιδότησης, στις υπόλοιπες τράπεζες από Παρασκευή. Mm-hmm. Οπότε εκτιμούμε ότι τουλάχιστον για το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου θα έχουν εξοπληθεί όλη την Παρασκευή. Το ποσό που αναμένεται να δουν στους λογαριασμούς τους αντιστοιχεί περίπου σε ένα 35 με 40% της συνολικά δικαιούμενης επιδότησης. Αυτό θα καταβληθεί αύριο και μεθαύριο. Και όλα τα υπόλοιπα πάμε για την εκαθάριση του Δεκεμβρίου. Είναι ένα περίπου, είναι 538.000 οι δικαιούχοι σε όλη την Ελλάδα. Το ποσό είναι γύρω στα 680 εκατομμύρια ευρώ αυτό το οποίο θα καταβληθεί αύριο. Ως εκ τούτου εκτιμούμε ότι είναι όλα έτοιμα, ούτως ώστε να κυλήσει ομαλά η όλη διαδικασία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πολλά περισσότερα φυσικά θα δούμε και αύριο με την εξέλιξη της όλης διαδικασίας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Τώρα οι συζητήσεις εξελίσσονται σε διάφορα επίπεδα προκειμένου η νέα κοινή αγροτική πολιτική με την εφαρμογή της να μην φέρει περικοπές σε επιδοτήσεις που λαμβάνουν οι Έλληνες παραγωγοί. Προς αυτή την κατεύθυνση συντηρούν νέες προσπάθειες τη στιγμή πάντως που η χώρα μας δεν εκμεταλλεύεται, όπως φαίνεται, τον ελληνικό χρυσό. Η χώρα μας είναι ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός ελαιολάδου στον κόσμο και όμως δεν μπορεί να εισπράξει τα κέρδη που θα μπορούσε να έχει από εξαγωγές. Η Ελλάδα αδυνατεί να δρέψει τους καρπούς της πλούσιας παραγωγής σε ελαιόλαδο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε έναν παγκόσμιο ελαιοκομικό χάρτη, στον οποίο πλέον δεν μετέχουν μόνο οι παραδοσιακές χώρες ή οι άλλοτε παραδοσιακές ελαιοπαραγωγές χώρες όπως είναι η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία. Πλέον σε αυτόν τον χάρτη συμμετέχουν και άλλες χώρες όπως η Τουρκία, η Τινησία και όλοι αυτοί, το Μαρόκο και όλες αυτές οι χώρες έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Στο πλαίσιο αυτό δεν μπορούμε να λησμονούμε το expertise το οποίο κατέχει η Ισπανία αλλά και η Ιταλία σε θέματα branding, σε θέματα τυποποίηση, σε θέματα οργάνωση της παραγωγής, πράγματα τα οποία δυστυχώς είμαστε πίσω. Και είναι
κάποιοι από τους λόγους για τους οποίους υστερούμε στην τυποποίηση και στην εξαγωγή των ελαιολάδων μας υπό μορφή τυποποιημένου προϊόντος. Τα ζητήματα φυσικά είναι αρκετά και αυτά σχολίασε μιλώντας στην τηλεόραση Best απευθείας από τις Βρυξέλλες ο εμπειρογνώμονας ελαιολάδου Βασίλης Πυριώτης. Η πραγματικότητα είναι ότι πολλές φορές βρισκόμαστε κάτω από το κόστος της παραγωγής. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, αλλά συμβαίνει και στην Ισπανία. Είναι ένας από τους λόγους για τον οποίο και πρόσφατα παρακολουθήσαμε στην Ισπανία μεγάλες δηλώσεις ελαιοπαραγωγών, οι οποίοι κατέβηκαν στους δρόμους προκειμένου να διεκδικήσουν μια καλύτερη τιμή. Αυτό που γίνεται και προσπαθούμε να κάνουμε στην Ελλάδα είναι να οθήσουμε τους παραγωγούς σε μια οργάνωση, σε μια περαιτέρω οργάνωση. Το να πάνε να οργανωθούν σε οργανώσεις παραγωγών είναι ένα καινούριο σχετικά μοντέλο, είναι η συνέχεια των αγροτικών συνεταιρισμών, προκειμένου να μπορέσουν να συγκεντρώσουν τις απαραίτητες ποσότητες, έτσι ώστε να προχωρήσουν σε διεκδικήσεις μιας καλύτερης τιμής. Ο Βασίλης Πυριώτης προείδρευσε και στην ομάδα εργασίας ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς της ΚΟΠΑ και ΚΟΖΕΚΑ και αναφέρθηκε και στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Λοιπόν, πάμε εμείς να δούμε τα όσα σημαίνουν στον χώρο της αυτοδιοίκησης που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μαζί μας ο συνάδελφος ο Κώστας Τσερετζούλιας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, συνάντηση στο Μαξίμου μεταξύ του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και φυσικά και του Πρωθυπουργού. Συζήτηση για πολλά θέματα. Αύριο αναμένεται ο Παναγιώτης Νίγας σε συνέντευξη τύπου να ανακοινώσει τι βγήκε ουσιαστικά. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι μία σειρά από θέματα της Πελοποννήσου τέθηκαν επιτάπτωση. Ξεκινάμε με αυτό που είπες εσύ. Αύριο θα υπάρξει μια συνολική τοποθέτηση του Περιφερειάρχη εφόλης ύλης για τα ζητήματα που συζητήθηκαν και που πολλοί αποφασίστηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου σήμερα σε συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τι λέει το ρεπορτάζ όμως τώρα? Το ρεπορτάζ μιλάει για μια άκρως επικοδομητική συνάντηση, στην διάρκεια της οποίας ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έγινε απόλυτος γνώστης των ζητημάτων της Πελοποννήσου. Ζητήματα τα οποία ήδη δρομολογούνται σε όλα τα επίπεδα, κυρίαρχα στο πλαίσιο της μελετητικής οριμότητας σε πολλά από αυτά από την πλευρά της περιφέρειας, αλλά και στο κομμάτι της πολιτικής ορίμανσης των καταστάσεων, προκειμένου αυτά να τρέξουν σε συνδυασμό με τις αποφάσεις που θα ληφθούν σε επίπεδο κυβερνητικό. Τουρισμός, ζητήματα που έχουν να κάνουν με εγκυοβελτιωτικά, με υποστηρικτικά έργα για τον αγροτικό τομέα, ζητήματα που έχουν να κάνουν με το οδικό δίκτυο που είναι πρώτης προτεραιότητας για τον Παναγιώτη Νίκα, αλλά και εξελίξεις, και θα τα δούμε όλα αυτά στη διάρκεια της αυριανής ημέρας, στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων και στο ΣΔΙΤ το οποίο τρέχει, βρέθηκαν ψηλά στην συζήτηση και αύριο θα τα ανακοινώσει και ο ίδιος ο Παναγιώτης ο Νίκας. Οι εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα είναι σημαντικά θετικές. Πάμε στις θετικότατες εξελίξεις που υπάρχουν τουλάχιστον στα οδικά, με την υπογραφή του Παναγιώτη Νίκα να μπαίνει για την ένταξη στο ΠΕΠ Πελοποννήσου για τον δρόμο Μεσίνη-Λάμπαινα αρχικά, θα ακολουθήσει το Λάμπαινα αρχαία Μεσίνη και Φιλιατρά-Γαργαλιάνη. Νομίζω ένα πολύ μεγάλο ποσό. 38,5 σχεδόν 40 εκατομμύρια ευρώ πέφτουν στο οδικό δίκτυο σε κομβικά σημεία του επαρχιακού δικτύου της Μεσσηνίας. Το ένα έχει να κάνει με την αρχή του δρόμου που οδηγεί στην αρχαία Μεσίνη, ένα τμήμα πολύ συζητημένο. Μιλάμε για το Μεσίνη Λάμπαινα και όπως είπες και εσύ ακολουθεί το κομμάτι Λάμπαινα αρχαία Μεσίνη. Αλλά το κυρίαρχο, το σημαντικό, ένα έργο βελτιώσεων το οποίο θα στοιχίσει κοντά στα 30 εκατομμύρια ευρώ που έρχεται για την περιοχή της Τριφυλίας, αφορά κυρίως το τμήμα από Φιλιατρά μέχρι Γαργαλιάνους, με σημαντικές βελτιώσεις σε οδοφωτισμό, σε ισόπεδους κόμβους, σε σήμανση, σε ασφαλτοτάπητα. Εγώ θα πω ότι ήταν και ένα πολύ μεγάλο αίτημα της περιοχής και του ιδίου του Δημάρχου. Εγώ θα σου πω ότι ικανοποιείται πολύ γρήγορα ένα από τα βασικά αιτήματα του ίδιου του κυρίου Λεβεντάκη, που ο οποίος σε πρόσφατη τοποθέτησή του το είχε βάλει νούμερο ένα στην ατζέντα του. Τώρα για το Μεσίνη Λάμπαινα, σε λίγο θα δούμε πολλά περισσότερα και σε μια ζωντανή σύνδεση με το Δημοτικό Συμβούλιο της Μεσίνης, γιατί έχουν υπάρξει ανακοινώσεις εκεί από τον Γιώργο Αθανασόπουλο. Πάμε λίγο να δούμε και τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι αυτά τα δύο οδικά αιτήματα, ζητήματα, ο κύριος Νίκας έρχεται μέσα σε λίγο καιρό και τα κάνει πραγματικότητα και αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία. Επί της ουσίας δείχνει την πρόθεσή του και δείχνει την πρόθεσή του άμεσα να τρέξει όσα περισσότερα έργα μπορεί, να ανοίξει αυτή τη βεντάλια των θεμάτων, να τα δρομολογήσει,
Προφανώς η υλοποίησή τους δεν μπορεί να γίνει από τη μία στιγμή στην άλλη, ωστόσο το γεγονός ότι ανοίγει σε όλα τα επίπεδα τα έργα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ωραία. Δομή για ασθενείς με Αλτσχάιμερ στην Καλαμάτα. Είναι κάτι το οποίο να πούμε ότι ως Δήμος Καλαμάτας είχε τρέξει πάρα πολύ καιρό νωρίτερα. Είχαμε υπάρξει και συζητήσεις και συναντήσεις εδώ. Όλα αυτά έρχονται να ενισχυθούν πλέον με την απόφαση του Περιφερειάρχη του Παναγιώτη του Νίκα, ο οποίος άριστος γνώστης των ζητημάτων που αφορούν την Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα. Προχωρά λοιπόν η δημιουργία και η λειτουργία στην Καλαμάτα δομής φιλοξενίας ατόμων ασθενών με Αλτσχάιμερ. Θα γίνει σε κτίριο δημοτικό εδώ στην επίτηση του Κηδίδου και μιλάμε για φιλοξενία ατόμων που είναι και σε προχωρημένο στάδιο. Θα έχουν κάλυψη και η περίθαλψη ιατρική. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο στο μεγαλύτερο μέρος του χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Έχει αρχική διάρκεια 18 μηνών και είναι της τάξης των 150.000 ευρώ περίπου. Λοιπόν, αναπτυξιακή Μεσσηνίας. Έχουμε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πρόεδρο τον Στέλιο Σαφινόπουλο. Θα έλεγε κανείς ότι τοποθετήθηκε ο Στέλιος Σαφινόπουλος, ένας άνθρωπος ο οποίος, αν μη τι άλλο, είναι άριστος γνώσης ζητημάτων που έχουν να κάνουν και με τα οικονομικά και με θέματα που έχουν να κάνουν με τον έλεγχο, με τις επιχειρήσεις, γενικότερα με το δημόσιο λογιστικό εν πωλής. Ο Στέλιος Σαφινόπουλος, ο οποίος έχει ήδη υπηρετήσει με μεγάλη επιτυχία, θυμόμαστε όλοι, ως επικεφαλής του ΣΔΟΕ, έρχεται λοιπόν να πληρώσει την θέση στην αναπτυξιακή Μεσσηνίας, μια επιλογή με πολλά νοήματα από την πλευρά του Παναγιώτη Νίκα. Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε, διευθύνων σύμβουλος θα είναι ο κύριος Αναστάσιος Σαρδέλης, οικονομολόγος, είναι περιφερειακός σύμβουλος, και ως μέλη και ως εκπρόσωποι από διάφορους φορείς αλλά και πολίτες, Αναστασόπουλος Στάθης, Γιάννης Ηλιόπουλος, Παναγιώτης Κατσίβελας, Δημήτρης Καφαντάρης και η Τασούλα, η FIFA, μάλιστα, συμπληρώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής, η οποία θα παίξει σημαντικό ρόλο το επόμενο διάστημα. Και με την ενεργοποίηση προγραμμάτων. Τώρα παίζει και απευθείας αεροπορική σύνδεση, όπως φαίνεται, της Καλαμάτας με την Κίνα, μέσα στην όλη συνάντηση που είχε ο Παναγιώτης Νίκας με στελέχη από κινέζικη περιοχή. Και έχει ενδιαφέρον λίγο να δούμε πώς έχει εξελιχθεί όλο αυτό το πλαίσιο. Και όταν μιλάμε για μια κινέζικη περιοχή, μιλάμε για τη Σιτσουάν, μια περιοχή όπου ξεπερνά κατά πολύ το μέγεθος της Ελλάδας σε πληθυσμό. Νομίζω είναι περίπου 10 φορές όσο η Ελλάδα, η κινέζικη αυτή επαρχία. Το γεγονός ότι υπάρχει ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας, ανοίγονται πάρα πολλές προοπτικές. Μία από αυτές τις προοπτικές, πέρα από τα προϊόντα, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, έχει να κάνει και με την σύνδεση της Πελοποννήσου με την κινέζικη αυτή επαρχία. Και φυσικά αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι όταν μιλάμε για αεροπορική σύνδεση που πιθανότατα θα έρθει μέσα από την Καλαμάτα, τα ωφέλη για την περιοχή, γιατί μιλάμε για πάρα πολλούς τουρίστες, μιλάμε για μια σύνδεση η οποία προφανώς θα απογειώσει ένα σημαντικό κομμάτι και της τοπικής οικονομίας. Τώρα, αυτή την ώρα εξελίσσεται η ομιλία του Πρωθυπουργού στο συνέδριο του Economist και έχει ενδιαφέρον η είδηση με την κατάργηση και αναδρομικά του ΦΠΑ στην οικοδομή σε βάθος 13 ετών. Νομίζω ότι αν κανείς κρίνει τις πρώτες 100 ημέρες του Κυριάκου του Μητσοτάκη με τα πολλά σημαντικά τα οποία έχουν γίνει στο πλαίσιο της επανεκκίνησης της οικονομίας, η σημερινή ημέρα νομίζω ότι είναι η κορυφαία στο να σηματοδοτήσει μια νέα πορεία. Και αυτό γιατί όταν μιλάμε για επανεκκίνηση της οικοδομής και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από το 2006 παρακαλώ, εδώ και 13 χρόνια, μιλάμε για μια επανεκκίνηση σε ένα κλάδο της οικονομίας ο οποίος έχει προσφέρει και έχει να προσφέρει πάρα πολλά και στην περιοχή μας εδώ, συνολικά σε όλη τη χώρα. Η οικοδομή, δεν πρέπει να ξεχνάμε, συνδέεται με περισσότερα από τα 100 επαγγέλματα. Και μην ξεχνάμε ότι ο κλάδος της οικονομίας γενικότερα ήταν αυτός που επλήγει περισσότερο από τα χρόνια, σε όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο έρχεται να επισφραγίσει και τις προθέσεις, τις προτεραιότητες της σημερινής κυβέρνησης και σε κάθε περίπτωση να επανεκκινήσει συνολικά την οικονομία. Συγγνώμη, θα δούμε πολλά περισσότερα αύριο. Τώρα πάμε να δούμε στο πολιτικό πλαίσιο, αφού ευχαριστήσουμε τον Κώστα Τσερτζούλια, κάτι ιδιαίτερο, κάτι σημαντικό που έχει να κάνει και με τα όσα εξελίσσονται σε επίπεδο Μεσσηνίας για τα εγκυοβελτικά έργα. Αναφερόμαστε και στα φράγματα τα οποία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Οι παρεμβάσεις ξεχωρίζουν από την περιφέρεια και σε επίπεδο Μεσσηνίας, με τον Στάθη Αναστασόπουλο να εστιάζει στα όσα έχουν δρομολογηθεί αλλά και στο σχεδιασμό που βαίνει προς υλοποίηση.
Σε πρώτη προτεραιότητα έχουν τεθεί από την περιφέρεια Πελοποννήσου και την περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας οι παρεμβάσεις και η αναβάθμιση των εγκυοβελτιωτικών, καθώς επίσης και υποστηρικτικά έργα για την αγροτική παραγωγή. Αυτή την περίοδο είμαστε σε μια διαδικασία ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΟΕΒ, όπως και αναδιοργάνωση ολόκληρης της υπηρεσίας. Αυτή την περίοδο υλοποιούμε ένα έργο προϋπολογισμού 400.000 ευρώ που σχετίζεται με την βελτίωση του αρδευτικού, οδικού και αποστραγιστικού δικτύου. Έχουμε δώσει έμφαση μεγαλύτερη στο αποστραγιστικό ξεκινώντας αυτή την εργολαβία. Καθαρίζουμε τάφρους και χαντάκια μέσα στον κάμπο και στην άνω και στην κάτω ζώνη ΓΟΕΒ Παμίσου που σχετίζονται και με την αντιπλημμύρηση. Ιδιαίτερα στο κάτω μέρος από τον ποταμό, από το φράγμα του Άρη μέχρι και τις εκβολές Παμίσου, υπάρχουν δίπλα από τον ποταμό Παμίσου κανάλια αρδευτικά τα οποία δεν ήταν καθαρά και τα οποία παίζουν και το ρόλο της αντιπλημμυρικής προστασίας. Έχουν προωθηθεί αρκετά αυτοί οι καθαρίσεις και βεβαίως έχουμε και κάποια τεχνικά μικρά έργα που θα κάνουμε στην πορεία, αλλά όπως είπαμε δίνουμε προτεραιότητα σε αυτά τα έργα αντιπλημμύρησης. Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας προχωρά και στην ενεργοποίηση των μελετών που αφορούν στο συγκεκριμένο δίκτυο, με τον προϋπολογισμό αυτό να ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Το μελετητικό οπλοστάσιο της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, που είναι μελέτες έργων εγκυοβελτιωτικών και αντικατάστασης δικτύων και συντήρηση και αναβάθμιση των υποδομών του ΓΟΕΒ, τον οποίο ο προϋπολογισμός ανεβαίνει στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά όμως χρειάζονται μία επικαιροποίηση των μελετών. Κορυφαίας σημασίας, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το φιλιατρινό φράγμα, καθώς επίσης και οι διεκδικήσεις προκειμένου σύντομα να υπάρξουν θετικές εξελίξεις και για το Μιναγιώτικο. Παρακολουθούμε από πολύ κοντά την τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Προχωρούν τις διαδικασίες για την ορίμανση, δηλαδή για την προώθηση των απολωτριώσεων για τα δίκτυα και στη συνέχεια να μπορέσουν να δημοπρατηθούν αυτά τα έργα. Όμως το μεγάλο νέο για μας είναι ότι υπάρχει σχεδόν πλήρης μελετητική οριμότητα και για το Μιναγιώτικο φράγμα. Το Μιναγιώτικο φράγμα, το οποίο δεν είναι μόνο του, είναι μαζί με τα δίκτυα και ευτυχώς που πάνε και τα δύο μαζί αυτή τη φορά, έχουν συνολικό προϋπολογισμό 65 εκατομμύρια ευρώ. Αναφερόμαστε και στην κατασκευή του φράγματος και στα αρδευτικά δίκτυα. Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι μελέτες και θα τελειώσουν το αργότερο μέχρι το Μάρτιο του 2020. Απομένει η ένταξη του έργου και στη συνέχεια η δημοπράτησή του. Ακούσαμε λοιπόν τα όσα χαρακτηριστικά ανέφερε ο Στάθης Αναστασόπουλος. Πάμε εμείς να συνδεθούμε με το Δημαρχείο της Μεσσήνης. Είχαμε σε εξέλιξη την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ολοκληρώθηκε. Είναι και η Γεωργιάνα Γνωστοπούλου, η οποία θα μας πει και τα χαρακτηριστικά της στοιχεία της συνεδρίασης, αλλά φυσικά και τις ειδήσεις οι οποίες βγήκαν. Καλησπέρα, Γεωργία. Καλησπέρα, Θέμη. Πραγματικά, όπως βλέπετε, έξω από το Δημαρχείο της Μεσσήνης, καθώς μόλις πριν από λίγα λεπτά, 10 λεπτά, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του σώματος με μια σειρά από θέματα, αλλά τα μείζωνα να έχουν να κάνουν με το μεταναστευτικό και μια εισήγηση ερώτηση του επικεφαλής της μείζωνας μειοψηφίας του Γιώργου Τσόνη και φυσικά τις πολύ θετικές, ευχάριστες εξελίξεις που είχαμε όσον αφορά στον δρόμο που είναι σημαία, όπως όλοι οι αυτοδιοικητικοί διαχρονικά χαρακτηρίζουν για την περιοχή, τον δρόμο Μεσσήνη-Λάμπαινα, που όπως είπατε και εσείς, πραγματικά αναφέρθηκε σε αυτό ξεκινώντας τη συνεδρίαση ο Γιώργος Αθανασόπουλος, ο δήμαρχος της περιοχής, ευχαριστώντας τον περιφερειάρχη, τον Παναγιώτη Νίκα. Υπεγράφει, έχουμε 8,7 λοιπόν εκατομμύρια ευρώ στο ΠΕΠ μέσω ΕΣΠΑ και υπάρχει και η δέσμευση για τη συνέχεια του δρόμου, το Λάμπαινα-Αρχαία Μεσσήνη, που όπως όλα δείχνουν και
αυτό θα προχωρήσει με γοργούς ρυθμούς. Ο Γιώργος Αθανασόπουλος που ξεκίνησε με αυτό και είναι λογικό γιατί είναι ένα αναπτυξιακή σημασίας έργο για την ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο για το Δήμο Μεσίνης, άλλωστε θα συνδέσει σταδιακά την περιοχή με έναν εξαιρετική σημασία σε αρχαιολογικό χώρο αυτών της αρχαίας Μεσίνης. Στάθηκε και στην πρόσφατη επίσκεψη του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με αφορμή αυτήν την πολύ σημαντική εκδήλωση του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας και τα όσα αναφέρθηκαν εκεί, κυρίως για τον δρόμο Καλαμάτα Ριζόμυλος, όπου και σε αυτό μίλησε, αναφέρθηκε ο κύριος Αθανασόπουλος με εχμές κατά της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, τονίζοντας πως είχε κρύψει την μελέτη. Απάντησε ο κύριος Τσόνης, όχι ως προς αυτό, γενικότερα για το συγκεκριμένο θέμα και για την χάραξη, της παραλιακής χάραξης που ξέρουμε πως είχε περάσει από το 2013. Εκεί ήταν το σημείο που είχαμε κάποιες εντάσεις. Μία αναφορά ζήτημα, που Γεωργία, έγινε επίσης για... Ναι, υπήρχε και ένα ζήτημα που είχε να κάνει με το μεταναστευτικό. Δεν ξέρω αν συζητήθηκε στην όλη συνεδρίαση. Όντως, υπήρξαν λοιπόν κάποιες εντάσεις για μια σειρά από θέματα, αλλά αυτό που κυριάρχησε ήταν το θέμα του μεταναστευτικού με μια ερώτηση του Γιώργου Τσόνη προς τον Δήμαρχο αναφορικά με το τι θα κάνει, αν έχει ήδη κάποιες επαφές, αν έχει συζητήσει με κάποιους από το Υπουργείο, αλλά πάνω απ' όλα με το τι θα κάνει από εδώ και στο εξής και αν αύριο το πρωί κάποια στιγμή, ειδικά στο φόντο όσων είχαν σημειωθεί και στην Συρία εξού και το προσφυγικό, θα υπάρξει κάποια αναφορά για ενοικίαση κάποιων μονάδων ξενοδοχειακών και είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσόνης τι ακριβώς θα κάνετε εκείνη την στιγμή. Ο Δήμαρχος είπε στον Γιώργο Τσόνη και στο Σώμα πως αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει τίποτε ως προς το συγκεκριμένο θέμα. Καμία αναφορά, κανένα ενδιαφέρον, καμία συζήτηση επ' αυτού. Το κρατάμε αυτό. Ο κύριος Τσόνης έκανε και έναν απολογισμό με έναν τρόπο όλων όσα είχαν σημειωθεί το 2016 και τι του είχε ζητηθεί. Είπε ότι είχε προτείνει την Μακαρία και την Μπυρμπίτα και έτσι είπε πολύ απλά και χαρακτηριστικά και εκεί προκάλεσε ένταση. Εγώ έδωσα μια λύση αν χρειαζόταν με αυτόν τον τρόπο ώστε να μην φτάσουμε να έχουμε μετανάστες στην Μεσσήνη. Εκεί λοιπόν υπήρξε θέμη σε κάποια στιγμή ένταση και πέραν αυτού κρατάμε την αναφορά του Δημάρχου ότι δεν τίθεται ζήτημα αυτή τη στιγμή και ότι αν τεθεί θέμα, γιατί ήταν και πάρα πολύ κάτοικοι εδώ, πέραν των Δημοτικών Συμβούλων και των εκπροσώπων φορέων που διερωτήθηκαν για το συγκεκριμένο ζήτημα, είπε θα το δούμε στην ώρα του και φυσικά θα το φέρουμε στο σώμα και θα αποφασίσουμε όλοι μαζί. Πολλά περισσότερα θα δούμε αύριο, Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς με την πολιτική διάσταση και τα όσα σημειώθηκαν στη Βουλή σήμερα, στην πρώτη ομιλία στην Ολομέλεια από τον Βουλευτή Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας, Περικλήματα, σχετικά με το αναπτυξιακό νομοσχέδιο. Τι κάνει λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο, αγαπητοί συνάδελφοι? Με απλά λόγια, κάνει δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, επιταχύνει τις διαδικασίες και βοηθά τους επενδυτές να προσπεράσουν ένα σωρό αχρίαστα εμπόδια. Και δεύτερον, αντιμετωπίζει θεσμικές και δομικές αδυναμίες και παθογένειες που λειτουργούσαν έως σήμερα αποτρεπτικά για τις επενδύσεις, που έδιωχναν τον πλούτο μακριά από τη χώρα μας και τον έστρεφαν προς άλλους ευνοϊκότερους προορισμούς. Και μην έχετε την παραμικρή αμφιβολία. Με ευχολόγια και ρητορική περασμένων δεκαετιών, κανένας δεν θα επενδύσει σε αυτόν τον τόπο. Κανένας δεν θα αναζητήσει ευκαιρίες, αλλά θα πλέψει σε άλλα, πιο ασφαλή λιμάνια. Αντιστρέφουμε λοιπόν αυτή ακριβώς την πορεία. Δημιουργούμε δηλαδή ένα περιβάλλον πολύ πιο φιλικό προς τις επενδύσεις. Πιο ευέλικτο, πιο σύγχρονο, πιο ουσιαστικό. Καταργούμε αυτά που χρειάζεται να καταργηθούν. Μεταρρυθμίζουμε ό,τι χρειάζεται να εξυγχρονιστεί. Αφήνουμε πίσω αντιλήψεις και θεσμούς της χρεοκοπημένης Ελλάδας και υλοποιούμε την πολιτική που θα οικοδομήσει τη νέα, αυτοδύναμη και ισχυρή Ελλάδα του 21ου αιώνα. Βέβαια, ίσως υπάρχουν ακόμη κάποιοι που αναρωτιούνται, ίσως κάποιοι ακόμα να ψάχνουν εκείνο το δρόμο, τον εναλλακτικό του 2015. Το δρόμο των ψευδεστήσεων, τον τυχοδιοκτικό και ανεύθυνο δρόμο στον οποίο μας έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ, ανατρέποντας την κυβέρνηση Σταμαρά στα τέλη του 2014. Επιτέλους, βέβαια, το παραδεχτήκατε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, ότι όχι μόνο εσείς ρίξατε την κυβέρνηση Σαμαρά, όχι μόνο αποσταθεροποιήσατε την πορεία ανάκαμψης της χώρας, αλλά όπως είπατε και από μόνοι σας,
ήσασταν εντελώς ανέτοιμοι για αυτό που θα επακολουθούσε. Και τα αποτελέσματα του ανεύθυνου τυχοδιοκτισμού σας τα βιώνουμε μέχρι σήμερα. Αλλά και μετά από την μνημειώδη κυβήσεσή σας, όταν υποτίθεται προσαρμοστήκατε στην πραγματικότητα, σας ρωτώ, πού μας οδηγήσατε και πού μας κρατήσατε για 4,5 χρόνια με τους ερασιτεχνισμούς και τις ειδωλευτικές σας πολιτικές? Θα σας πω λοιπόν, στην ανύπαρκτη ανάπτυξη, στο τέλμα, στη στασιμότητα και στην ακινησία, όπου τίποτα δεν κινείται και όλοι ζουν ένα αργό θάνατο μέχρι τελικής πτώσης. Λυπούμε που το λέω, αλλά ήσασταν ο ορισμός της αντιμεταρρύθμισης στην οικονομία, την παιδεία, τη δικαιοσύνη, τα εργασιακά. Όχι λοιπόν κύριοι, δεν υπάρχει άλλος δρόμος, παρά μόνο αυτός της δουλειάς, των επενδύσεων, της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας. Ακούσαμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα όσα σημείωσε το απόγευμα ο βουλευτής Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας Περικλής Μαντάς. Τώρα πάμε εμείς μια βόλτα στην αγορά της Καλαμάτας, εκεί όπου ικανοποιεί η κίνηση με βάση και τη μεγάλη επάρκεια σε προϊόντα και την ποιότητα τους. Ωστόσο, οι καταναλωτές παραμένουν στα απαραίτητα. Ικανοποιητική είναι κάθε Σάββατο κυρίως αλλά και τις Τετάρτες για τα δεδομένα πάντα της εποχής η κίνηση στη λαϊκή αγορά της Καλαμάτας με τους παραγωγούς να προσπαθούν να προσελκύσουν καταναλωτές συνδυάζοντας ποιότητα και χαμηλές τιμές. Κίνηση έχει λαϊκή, έχει πολύ καλό κόσμο, μας προτιμάει. Καλά είμαστε, αλλά εκείνη η εφορία μας έχει λυσιάξει, ρε παιδιά. Κάθε παζάρι έχουμε εφορία εδώ πέρα. Η αγορά εντάξει, έχει κόσμο. Ο κόσμος προτιμάει γιατί οι τιμές είναι πολύ ικανοποιητικές και πολύ φρέσκα τα προϊόντα. Και νομίζω ότι είναι ικανοποιημένος με την αγορά. Βρίσκουν ποικιλία, ψωνίζει ο κόσμος ό,τι θέλει. Έχει την κρυαγορά πιο κάτω, την ψαραγορά. Νομίζω ότι είναι μια καλή λύση για τον καταναλωτή να έρθει στην αγορά της Καλαμάτας να ψωνίσει. Εδώ πέρα θα βρουν σίγουρα πιο ικανοποιητικές τιμές και σίγουρα φρεσκάδα στα προϊόντα που αυτό ζητάει ο καταναλωτής. Εντάξει, εδώ είναι. Πότε το Σαββάτο είναι πιο πολύ, την Τετάρτη είναι πιο λιγότερη. Τα προϊόντα είναι φρέσκα, εντάξει. Είναι ικανοποιητική. Φέρνουμε και εμείς, προσπαθούμε να φέρνουμε καλά πράγματα, να σεβόμαστε τον καταναλωτή, τον πελάτη, τον οποίο θα τον δούμε και αύριο και μεθαύριο. Και τα πράγματα δικά μας θα πάνε και στην οικογένεια τη δικιά του. Καλαματιανοί και επισκέπτες φαίνεται να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη στην λαϊκή αγορά της Καλαμάτας, καθώς εδώ, όπως δηλώνουν, βρίσκουν και ποιότητα και τον συνδυασμό των καλών τιμών. Ναι, ψωνίζουμε βέβαια. Κάθε Τετάρτη και Σάββατο. Πολύ καλύτερα στη λαϊκή. Και τιμές και φρέσκα και εντάξει, να πάει και ζωή η λαϊκή εδώ πέρα, να ζουν και άλλοι άνθρωποι, όχι μόνο τα σούπερ μάρκετ. Βέβαια, γιατί και αυτοί θέλουν να βγάλουν στα σούπερ μάρκετ. Πιστεύω ότι είναι καλύτερα εδώ. Διαλέγω αυτά που θέλω εγώ. Τα διαλέγω πρωτοχέρι, πώς να το πω. Σίγουρα είναι πιο οικονομικά εδώ. Είναι πιο ακριβά στα σούπερ μάρκετ. Τώρα πάμε και λίγο στην ποιότητα, αλλά δεν νομίζω ότι αξίζει να ψωνίζουμε τα σούπερ μάρκετ. Πρέπει να στηρίζουμε τους Έλληνες παραγωγούς και τα ντόπια προϊόντα μας. Αν και η ψήφος εμπιστοσύνης από τους καταναλωτές είναι δεδομένη, υπάρχουν και οι παραγωγοί εκείνοι οι οποίοι δηλώνουν δυσαρεστημένοι από τη συνολική κατάσταση, καθώς οι αγορές είναι περιορισμένες. Δεν νομίζω ότι δεν έχουν χρήματα να ψωνίσουν. Απλώς τα μετράει ο καθένας. Πολλές υποχρεώσεις. Άλλοι που σπουδάζουν παιδιά, άλλοι. Μην ψάχνετε παιδιά, είναι δύσκολες οι εποχές. Τα απαραίτητα πάντα. Και τα έχει προσφορά ο μόνος 1,30. Και τα διαφημίζει κιόλας. Ένα και δεν τα κουμπάνε και 50 λεπτά. Τι έξοδα να βγάλουμε ρε παιδιά. Έβαριες, θα το παλέψουμε. Έχουν περάσει και χειρότερα. Ψωνίζει. Αν υπάρχει χρήμα, ψωνίζει. Αν υπάρχει, θα ψωνίζει. Σακούλα δεν βγάζουμε. Ένα ευρώ. Ορίστε. Ένα ευρώ. 50 λεπτά, 20 λεπτά, 30 λεπτά. Δύο πορτοκάλια. Ένα λεμόνι. Δύο λεμόνια, ένα πορτοκάλι. Αυτά. Πάνε στα σούπερ μάρκετ. Ο νέος ο κόσμος. Βλέπετε κανένα νέο άνθρωπο. Ορίστε. Πάρτε με την κάμερα. Κοιτάτε εδώ. Βλέπετε κανένα νέο άνθρωπο στο λαϊκή. Δεν υπάρχει νέος άνθρωπος. Σε απόγνωση βρίσκονται οι κάτοικοι στο ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας και ειδικά στο ύψος της Παπαντής από τα συναχιζόμενα κρούσματα παραβατικής συμπεριφοράς εκεί που καταγράφονται. Αυτό που ζητούν το αυτονόητο αφού έχουν χάσει τον ύπνο τους. Διαστάσεις μάστιγας έχουν λάβει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι στο ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας στο ύψος της Υπαπαντής από τη φασαρία και τη δράση συγκεκριμένων παρεών που κυριολεκτικά σηκώνουν τη γειτονιά στο πόδι. Τελευταία υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Καταρχήν υπάρχει σκοτάδι στην Υπαπαντή. Εγώ προσωπικά δεν παρκάρω επάνω το βράδυ. Ένα βράδυ το βρήκα ευτυχώς μόνο
γεμάτο βρωμιές επάνω, μάξιμου τίποτα άλλο. Υπάρχει πολλοί κόσμος που ανακατεβαίνει, γίνονται φασαρίες. Ένα βράδυ, προχθές το βράδυ συγκεκριμένα, ήταν σαν Πάσχα, κροτίδες συνεχώς. Υπήρχε μια κίνηση αστυνομίας και μηχανάκια, κρυβόντουσαν, ξαναρχόντουσαν, κάτι τέτοιο. Αλλά δεν έχει δοθεί το ανάλογο ενδιαφέρον. Έρχονται ελέγχων, αλλά προφανώς κρύβονται αυτοί που υπάρχουν επάνω. Το απόγευμα μαζεύονται οι πιτσιρικάδες εκεί πέρα, κάνουν θόρυβο, ένα άλλο, ξέρω εγώ. Αυτό. Έχουν υπερβεί κάθε έννοια ευγνωμίας, κάνουν ο καθένας ό,τι θέλει, δεν σέβεται κανένας στον δίπλα. Τους φωνάζουν μέχρι τις 3 ώρα, κάθονται στα σκαλιά επάνω, σπάνε, κάνουν, τα φώτα τα χαλάνε, δεν έρχεται ο Δήμος, δεν έρχεται να τα φτιάξει. Και τους έχουμε πει ότι αυτά τα χαλάνε, γιατί δεν έχουν, τα καλώδια τα έχουν βγάλει έξω. Έχουν γίνει διαρρήξεις από τις πίσω πλευρές των μαγαζιών, ναι. Αυτά που είναι στα στενά δρομάκια δηλαδή, τα μπροστά, εδώ, δόξα τω Θεώ, όχι. Κάθε βράδυ μόνο τα μηχανάκια. Γιατί για να τα χαμηλώνουν την αυτή, την δυναμώνουν κιόλας. Κάνουν... Λοιπόν, ούτε να κοιμηθείς μπορείς, ούτε να αυτός. Τα περιστατικά πολύ συχνά και οι κάτοικοι έχουν φτάσει στα όρια τους. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν, έχουν χάσει κυριολεκτικά τον ύπνο τους. Εγώ απέναντι μένω. Δεν είναι λογικό να τον χάσω. Με τέτοια φασαρία. Μπομπάκια ρίχνουν τη νύχτα, θα μας κάψουν κανένα αυτοκίνητο και θα τρέχουμε. Έχω ακούσει παράπονα από ανθρώπους που κοιμούνται δίπλα στην Παπαντία ότι δεν κοιμούνται. Ουρλιαχτά, κυνηγητά, στη νύχτα. Έχουμε χάσει τον ύπνο μας με τα μηχανάκια, παιδάκι μου. Δεν μπορούν να μαζέψουν τα μηχανάκια. Τα μηχανάκια, αυτό το γκρότο που κάνουν και χαλάει ο κόσμος. Κάτοικοι, θαμώνες της περιοχής, επαγγελματίες, διερχόμενοι οδηγοί ζητούν το αυτονόητο. Αυτό το κράτος να μορφώσει τους ανθρώπους. Αν δεν μορφώσει από μικρό παιδί το χαρακτήρα, τον εγκέφαλο και τη συνείδηση, θα έχουμε φαινόμενα τα οποία θα οξύνονται, αλλά εγώ προσωπικά θεωρώ ότι αυτά τα προβλήματα τα ανέχονται αν δεν τα καλλιεργούν και δεν τα προωθούν. Γιατί θα μπορούσε να τα έχουν σταματήσει. Θα μπορούσε να τα σταματήσει. Με τι? Με την καλλιέργεια συνείδησης. Γιατί η καλλιέργεια συνείδησης στον ευρύτερο τομέα της, όχι περιορισμένα, σου φτιάνω εγώ συνείδηση που θέλω διαμέσου τηλεοράσεων και διαμέσου εφημερίδων και διαμέσου σχολείων και πανεπιστημίων. Αυτό που έχει διατυπώσει ο Ραμονέ. Ο Ραμονέ ήταν ο υπαρχηγός του Γαλλικού Μάη. Και ο εισαγγελέας έχει ενημερωθεί, λέει, αλλά δεν βλέπω τίποτα να γίνεται. Δυστυχώς. Σίγουρα φωτισμός έντονος επάνω τη νύχτα, οπωσδήποτε και περισσότερη επίβλεψη. Τι να πω, δεν ξέρω. Αντιμετωπίζουμε σκληρά μέτρα ακόμα και με κατασχέσεις σε βάθος χρόνου. Είναι πολύ πιθανό να βρεθούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις, οι οποίοι λόγω της γενικευμένης οικονομικής κρίσης δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στην αποπληρωμή των πυρόπληκτων και σεισμόπληκτων δανείων. Την ίδια στιγμή, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ετοιμάζονται να παραπέμψουν την Ελλάδα οι υπηρεσίες της Κομισιόν για τις ενισχύσεις των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2007 σε Πελοπόννησο και Εύβοια. Στην αγκαλιά της εφορίας με συνοπτικές διαδικασίες πέφτουν όσοι έλαβαν δάνεια με την εγγύηση του δημοσίου και δεν τα αποπλήρωσαν, με αποτέλεσμα να κοκκινήσουν. Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών Θόδωρου Σκυλακάκη, επιταχύνεται η μεταφορά στην εφορία των υπολείπων των δανείων που έχουν δοθεί σε ιδιώτες και επιχειρήσεις με την εγγύηση του δημοσίου, αλλά δεν εξυπηρετούνται. Δηλαδή, τα τμήματα των δανείων που δεν έχει αποπληρωθεί μεταφέρονται στο δημόσιο και τα οποία θα εισπραχθούν με τις διαδικασίες που προβλέπει ο Κώδικας Ίσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Αυτό σημαίνει κατασχέσεις, καταθέσεων και ακινήτων, αλλά και υψηλές προσαυξήσεις, καθώς αντιμετωπίζονται πλέον ως χρέη προς το δημόσιο. Υπάρχει έντονη ανησυχία και δυσαρέσκεια στον κόσμο για το τι μέλη γενέσαι. Κάποιοι ανησυχούν γιατί επικρατεί μια τάση, φήμη, ότι κάποια δάνεια από αυτά έχουν εξαγοραστεί και από ξένα funds, το οποίο αυτό σημαίνει ότι κάποιοι δεν θα κάνουν πίσω, γιατί θα θελήσουν να πάρουν κέρδη από τα χρήματα αυτά. Οπότε όλο αυτό γυρνάει κατευθείαν αμέσως στον απλό κόσμο, τον επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής, οι οποίοι μέχρι ώρας μπορεί κάποιοι να λένε ότι έχουμε βγει από την κρίση ή ότι τέλος τα μνημόνια ή οτιδήποτε, αλλά δυστυχώς ακόμα η κατάσταση δεν είναι τόσο ρόδινη όσο θα ήθελαν και εμείς μαζί, έτσι. Δεν ξέρω τι θα γίνει, πολλοί ανησυχούν, δυστυχώς ξέρω πάρα πολλούς οι οποίοι δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν και αν γίνει αυτό και πέσουν όλα αυτά στην εφορία,
θα έχουμε μεγάλο κύμα και πολλοί δεν το λένε, αλλά εγώ θα το πω. Μπορεί να έχουμε και πολλές αυτοκτονίες. Των κυβερνήσεων, μάλλον, γιατί έτσι δεν μπορώ να πω την ιστορική κυβέρνηση μόνο, είναι και τα πυρόπληκτα και τα σεισμόπληκτα, τα οποία τα χαρακτήρισε ότι μόνο στη φαντασία μας είναι πυρόπληκτα και σεισμόπληκτα, να το θυμίσω αυτό, θα πέσουν στην εφορία και θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες κατασχέσεων. Αυτό θα έχει δύο συνέπειες. Η πρώτη συνέπεια είναι ότι ακόμα και άνθρωποι που είχαν μπει στη ρύθμιση των 120 δόσεων, όταν θα πέσουν αυτά τα χρήματα, τα οποία καταλαβαίνετε ότι τα έχουν πάρει σχεδόν όλοι οι επιχειρηματίες εκείνης εποχής, εκτός από αυτούς που δεν υπήρχαν ή σπάνιες εξαιρέσεις, όχι μόνο στον νομό μας, αλλά και στον νομό Αχαΐας και κάποιοι στον νομό και Μεσσηνίας και Αρκαδίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μεγάλο πρόβλημα δημιουργείται. Πόσες κατασχέσεις θα έχουμε και τι προβλήματα θα δημιουργηθούν. Με παιδικά χαμόγελα και απορίες γέμισαν σήμερα οι εγκαταστάσεις της τηλεόρασης Best. Μαθητές του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου της Μεσσήνης μας είπαν τη δική τους καλημέρα και ξεναγήθηκαν στον χώρο των media γνωρίζοντας από κοντά τα διάφορα επαγγέλματα. Εκδρομή πραγματοποίησαν μαθητές του Τρίτου Δημοτικού Σχολείου Μεσσήνης στις εγκαταστάσεις της τηλεόρασης Best προκειμένου να δουν από κοντά το πόσο λειτουργεί ένα κανάλι αλλά και να ενημερωθούν για τα επαγγέλματα από τα οποία απαρτίζεται. Σημαντικό είναι να μάθουμε παράλληλα και για τα επαγγέλματα τα οποία υπάρχουν γύρω από το χώρο της τηλεόρασης. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτός που βλέπουμε μπροστά πολλές φορές, ο δημοσιογράφος, υπάρχουν εικονολήπτες, υπάρχουν τεχνικοί, υπάρχουν μια σειρά από επαγγέλματα. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για εμάς και για τους μαθητές και μαθητρίες μας σήμερα να έρθουμε σε επαφή με τον τομέα της ενημέρωσης σε αυθεντικές περιστάσεις μάθησης, να μπορέσουμε δηλαδή να δούμε από μέσα πώς γίνεται αυτό που βλέπουμε κάθε μέρα στις τηλεοράσεις ή που ακούμε στα ραδιοφωνά μας. Ήταν μια πολύ όμορφη ξενάγηση, νομίζουμε τα παιδιά πήρανε πολλά πράγματα και θα θέλαμε να το επαναλάβουμε σύντομα. Δημοσιογράφος, καμεραμάν, ηχολήπτης, υπεύθυνος ροή, στούντιο, μοντάζ, ήχος, εικόνα. Αυτά και άλλα πολλά είχαν την ευκαιρία να ακούσουν και να μάθουν από κοντά οι μαθητές με το ενδιαφέρον τους να είναι αρκετά μεγάλο. Πάμε να συνδεθούμε με την Αγγλία. Το έχετε δει ποτέ? Που δείχνει ένα δημοσιογράφο ο οποίος είναι μακριά. Αυτός ο δημοσιογράφος λέγεται ανταποκριτής. Ήταν μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία για τα παιδιά. Δεν είχαμε ποτέ την ευκαιρία ξανά να επισκεφτούμε ένα τηλεοπτικό σταθμό. Σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία, ήταν άψογη. Και πιστεύω ότι ήταν μια εμπειρία η οποία θα μείνει χαραγμένη στο μυαλό των παιδιών, γιατί μπόρεσαν να περιηγηθούν στους χώρους, να έρθουν σε επαφή με το αντικείμενο. Εμείς εδώ είναι η καρδιά του σταθμού. Τα πάντα πιώνουμε από αυτόν τον χώρο. Ό,τι και να κάνει ο δημοσιογράφος μέσα, ό,τι και να πούνε οι καλεσμένοι, ό,τι και να γίνει μέσα, περνάνε όλα από αυτόν τον χώρο. Εδώ γίνεται η μίξη της εικόνας, εδώ ρυθμίζεται ο ήχος. Από εδώ φεύγει το σήμα που φτάνει στις δικές σας τηλεοράσεις. Και για μας ήταν μια αποκάλυψη, θα έλεγα, η σημερινή μέρα, γιατί γνωρίζουμε τις δυσκολίες και πόσο δύσκολο είναι το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Απλά θεωρώ ότι με αυτή την επίσκεψή μας μπορέσαμε και εμείς σαν δάσκαλοι να καταλάβουμε περισσότερο το χώρο το δικό σας, να καταλάβουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, αλλά και τα πόσα πολλά άτομα χρειάζονται για να συνεργαστούν για να βγει αυτό το αποτέλεσμα που βλέπουμε καθημερινά. Μάχη επιβίωσης, με τα λόγια αυτά περιγράφουν οι κτηνοτρόφοι της ευρύτερης περιοχής της Δημοτικής Ενότητας Λασιών ως αυτά που βιώνουν καθημερινά για να αντιμετωπίσουν τις τόσο οικονομικές και όχι μόνο δυσκολίες στην εκτροφή των ζώων τους. Δυσκολίες που ξεκινούν από την αύξηση των τιμών στις ζωοτροφές, στις χαμηλές τιμές διάβασης γάλακτος και κρέατος και φτάνουν μέχρι και τα τσακάλια. Η τεράστια αύξηση του πληθυσμού των τσακαλών και οι επιθέσεις που πραγματοποιούν στα ζώα στην Ορεινή Ηλία έχουν φέρει τους κτηνοτρόφους σε απόγνωση, αφού βλέπουν σε σχεδόν καθημερινή βάση τα κοπάδια τους να δέχονται επιθέσεις. Το πρόβλημα είναι σοβαρό και ζητούν βοήθεια από όλους τους αρμόδιους φορείς. Οι κτηνοτρόφοι κάνουν λόγο για επέλαση τσακαλών μετά τη δημιουργία του καταφυγίου άγρια ζωής στα γεωγραφικά όρια της περιοχής τους. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα γι' αυτό στα ορεινά χωριά μας, επειδή κυκλοφορούν ελεύθερα γύρια και πρόβατα. Έχουμε μεγάλη μάστιγα. Τσακάλια. Το αγριογούρνο είναι λιγότερο, το τσακάλι όμως είναι ότι έχει κάνει μεγάλες ζημίες. Στα ορεινά μέρη τα δικά μας είναι μεγάλες οι ζημίες που έχουν. Εδώ στην περιοχή μας
υπάρχει ένα πρόβλημα με τα άγρια, με τα τσακάλια. Λόγω της δασόδης περιοχής που έχουμε και της πολύς δύσβατης, γιατί καλύπτεται από πουρνάρι και ασφάκα που δεν μπορεί να μπει μέσα. Η περιοχή μας επίσης του Κακοτάρι, τα Τσίπιανα, η Αγία Κυριακή, η Κρυόβρηση, έχουν λόγω του εδαφικού τους περιβάλλοντος, έχουν πιο πολλά κατσίκια. Τα κατσίκια διαχωρίζονται και πάει άλλο πάει από εδώ, άλλο πάει από εκεί. Δεν είναι πρόβατα τα οποία να είναι σταυλισμένα και να τα ελέγχεις. Και τα τσακάλια λόγω της περιοχής που είναι δύσβατης έχουν αναπτυχθεί τα δύο τελευταία χρόνια κατά εκατοπλάσια στον πληθυσμό τους. Και δεν μπορούμε να τα εξολοθρεύσουμε. Και έχουμε τον Ελγά και σου λέει ότι κύριε δεν σε αποζημιώνω. Προκειμένου να προφυλάξουν τα ζώα τους, μια και αποτελούν την κύρια πηγή εσόδων, οι περισσότεροι ακτινοτρόφοι έχουν ξεσπιτωθεί και αντί να κοιμούνται στα σπίτια τους, κάθε βράδυ φυλάνε καραγούλες στα πυμνιοστάσια, προκειμένου να αποτρέψουν μια ενδεχόμενη νέα επίθεση τσακαλιών. Μετά και από την δημιουργία του καταφυγίου άγρια ζωή στην περιοχή της Λαμπίας, τα τσακάλια έχουν μπει πλέον μέσα στα σπίτια. Εγώ θα σας καλέσω ένα απόγευμα να έρθετε στη βεράντα μου να πιούμε καφέ στον Αστρά και να ακούσετε τα τσακάλια το μεσημέρι. Όσα διαβήματα έχουμε κάνει στις αρμόδιες υπηρεσίες, στο Δασαρχείο, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, δεν έχουν βρει την ανταπόκριση που περιμέναμε. Ήδη ο κύριος Δασάρχης, αντί να ασχοληθεί με το ζήτημα, μας κάνει μαθήματα πώς είναι τα πόδια των τσακαλιών και πώς είναι τα πόδια των αγριόσυλων. Ξέρουμε πώς είναι τα πόδια των τσακαλιών και πώς είναι τα πόδια των αγριόσυλων. Εκείνο που δεν θέλει να καταλάβει η δασική υπηρεσία είναι ότι οι κτηνοτρόφοι χάνουν καθημερινά ζώα. Σε νέα από τον κόσμο να περάσουμε συμφωνία μεταξύ Πούτιν, Ερντογάν και διορία 150 ωρών στους Κούρδους για να υποχωρήσουν. Την ίδια στιγμή προς νέα παράταση οδεύει η υπόθεση του Brexit. Σε διορία 150 ωρών προς τους Κούρδους για να αποσυρθούν σε βάθος 30 χιλιόμετρων από τα τουρκοσυριακά σύνορα κατέληξαν Βλαντίμιρ Πούτιν και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στη διάρκεια 5 ωρών συνάντησή του στο Σότσι, ο Τούρκος πρόεδρος παρουσίασε στον Ρώσο ομολογό του λεπτομερώς τους στόχους της στρατιωτικής επιχείρησης της χώρας του στη Συρία, της οποίας όπως και οι δύο ηγέτες είπαν, η εδαφική ακεραιότητα πρέπει να διαφυλαχθεί χωρίς καμία παράνομη παρουσία ξένης δύναμης ή τρομοκρατικής οργάνωσης. Αρχής γενομένης από το μεσημέρι της 23ης Οκτωβρίου και μέσα σε 150 ώρες, οι τρομοκράτες του YPG και ο οπλισμός τους θα αποσυρθούν σε βάθος 30 χιλιόμετρων. Οι οχυρώσεις και οι θέσεις τους θα καταστραφούν. Έπειτα από 150 ώρες, στα δυτικά και στα ανατολικά της περιοχής που εκτιλήσεται η επιχείρηση Πηγή Ειρήνης και σε βάθος 10 χιλιόμετρων, θα ξεκινήσουν κοινές τουρκικές και ρωσικές περιπολίες. Όλοι οι τρομοκράτες του YPG θα αποσυρθούν από τις πόλεις Τελ Ριφάτ και Μανμπίζ μαζί με τον εξοπλισμό τους. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Ρώσος πρόεδρος. Ως αποτέλεσμα της μακράς και εντατικής εργασίας μας, καταφέραμε να καταλήξουμε σε αποφάσεις, τις λεπτομέρειες των οποίων θα σας παρουσιάσουν οι Υπουργοί Εξωτερικών και οι οποίες θα είναι πολύ σημαντικές, αν όχι αποφασιστικές, και θα επιτρέψουν να αντιμετωπίσουμε αυτήν την οξύτατη κρίση στα τουρκοσυριακά σύνορα. Η Βουλή των Κοινοτήτων ενέκρινε τη συμφωνία του Μπόρις Τζόνσον για τον Brexit, ωστόσο απέρριψε το χρονοδιάγραμμα που είχε θέσει ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Πριν τη διαδικασία, ο Μπόρις Τζόνσον είχε απειλήσει με πρόωρες εκλογές σε περίπτωση που οι βουλευτές δεν εγκρίνουν το χρονοδιάγραμμα. Προς το παρόν παγώνει το νομοσχέδιο για τον Brexit μέχρι οι Ευρωπαίοι να αποφασίσουν επί της παράτασης. Τώρα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με περαιτέρω αβεβαιότητα και τώρα οι Ευρωπαίοι πρέπει να σκεφτούν το πώς να απαντήσουν στο αίτημα της Βουλής για καθυστέρηση. Η πρώτη συνέπεια είναι πως η κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει την μόνη υπεύθυνη πορεία και να επιταχύνει τις προετοιμασίες για ένα αποτέλεσμα χωρίς συμφωνία. Δεύτερον, θα μιλήσω με τα κράτη-μέλη της Ένωσης για τις προθέσεις τους μέχρι να φτάσουμε σε μια απόφαση. Και μέχρι τότε πρέπει να είμαι σαφής. Θα παγώσω αυτήν την νομοθεσία. Κάνω μια προσφορά στον Πρωθυπουργό απόψε, ας δουλέψουμε μαζί όλοι μας για να συμφωνήσουμε σε ένα λογικό χρονοδιάγραμμα και υποψιάζομαι πως η Βουλή θα ψηφίσει για να συζητήσουμε, να ελέγξουμε και να τροποποιήσουμε τις λεπτομέρειες του νομοσχεδίου. Πλέον οι Ευρωπαίοι ηγέτες καλούνται να αποφασίσουν εάν θα δώσουν παράταση στο Ηνωμένο Βασίλειο για τον Brexit.
μεγάλος διαγωνισμός με τη Μαύρη Θύελλα στη Ρόδο. Με ένα μήνυμα μπες στην κλήρωση και κέρδισε ένα δωρεάν ταξίδι για δύο άτομα για τον αγώνα της Καλαμάτας με τον Διαγόρα. Στείλε κάπα και ενώ το ονοματεπώνυμό σου στο 54888. Περισσότερες πληροφορίες στο www.bestpavlatv.gr. Delta Motors. Ένα όνομα εγγύηση στο χώρο της αυτοκίνησης. Delta Motors Δημητρούλιας. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Hyundai και Kia για τον ομό Μεσσηνίας. Επίσης, εξειδικευμένο συνεργείο Opel. Delta Motors. Νέα είσοδος Καλαμάτα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.